Καλή σας μέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά από τα όμορφα Τσικαλαριά. Βρισκόμαστε εδώ για να επισκεφτούμε μια καλή νοικοκυρά, την κυρία Μαρία Θωμάκη, η οποία θα μας μαγειρέψει για την διαδικτυακή εκπομπή της τηλεόρασης των Χανιώτικων Νέων, μια παλιά μαγειρική συνταγή που μελάκι στη Φάδο, όπως το κάνανε τα παλιά τα χρόνια. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρία. Ορίστε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Τι κάνετε? Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα μας μαγειρέψετε λοιπόν το μελάκι στη Φάδο, έτσι. Θα γυρέψω. Ωραία. Η κυρία Μαρία είναι μια καλή νοικοκυρά εδώ στα Τσικαλαριά. Έχει και 3 εγγόνια. Έχουμε κάνει την προετοιμασία. Έχουμε πλύνει το κουνελάκι ντοπιό από εδώ. Έχουμε καθαρίσει τα κρεμμυδάκια, πατατούλες. Θα αρχίσουμε το μαγείρεμα. Σαλατάκι, πιπεράκι. Θα το κοκκινήσουμε λίγο. Θα το σβήσουμε με το κρασάκι. Και συνεχόμενο τα μυρωδικά. Θα βάζουμε το λάδι. Και πολύ. Θα κοκκινήσει λίγο το κουνελάκι. Πολύ ωραία. Ντόπιο κουνέλι λοιπόν από τα Τσικαλαριά, ναι, έτσι. Ναι, από εδώ είναι. Σημερινό σπάθημα. Θα περιμένουμε να το κοκκινήσει. Λοιπόν κυρία Μαρία, για να γίνει το κουνελάκι μας τυπάδο πρέπει πρώτα να το τσιγαρίσουμε. Να το λίγο, ναι, ναι, να μυρίσει. Και στη συνέχεια θα βάλουμε αυτά. Θα βάλουμε λίγο κρασάκι. Τα μέσα. Ωραία. Μετά τα μυρωτικά. Κάθε μια νοικοκυρά έχει τον τρόπο που μαγειρεύει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό τώρα για σας στο κουνελάκι στη Φάδο? Εγώ το μυστικό είναι ότι θέλει λίγο τσιγάρο να μυρίσει, να το ζήσω με το κρασάκι. Το μυστικό για το κρεμμυδάκι να μην λιώνει είναι να μην το κόβεις βαθιά, ούτε να το χαράζεις. Και έτσι μένει ολόκληρο, σύνεται λίγο και μένει ολόκληρο. Τώρα είναι η ώρα για το κρασάκι. Θα ανακατεύουμε λίγο. Αφήνουμε να πάρει μια βράση. Σε λίγο θα βάλουμε την ντοματούλα, τα κρεμμυδάκια με τη δάφνη και το πορτοκάλι όφυλλο. Και άμα το σωξιστεί θα βάλουμε και την πατατούλα. Τώρα θα βάλουμε την ντομάτα. Συμπληρωματικά βάζουμε και λίγο πελτέ, ντοματάδα που λέμε. Για να είναι πιο κόκκινο. Θα βάλουμε λίγο νεράκι, να ψηστεί λίγο. Θα βάλουμε μετά τα υπόλοιπα νερότητα. Το κουνελάκι θέλει ακόμα λίγο ψήσιμο, για να ρίξουμε μετά τις πατάτες και τα κρεμμυδάκια. Κυρία Μαρία, ξεχάσαμε να πούμε για το σκορδάκι. Λοιπόν, το σκορδάκι είναι απαραίτητο λοιπόν σε στιφά. Απαραίτητο. Έτσι δεν είναι. Όπως και το κρεμμύδι, ναι, και το σκορδάκι. Βάζουμε πολλά σκορδάκια μέσα. Ναι, έχουν και πολλά. 5-6 σκελιδάκια. Ωραία τα λοιπόν. Το σκόρδο και το κρεμμυδάκι. Βάλουμε και λίγο νερό. Ρίχνουμε λίγο νερό, γιατί το ήπιε. Πορτοκαλόφυλλο. Απαραίτητο το πορτοκαλόφυλλο. Απαραίτητο. Τη δάφνη. Και το αφήνουμε να ψηστεί λιγάκι. Σε 2 λεπτά θα βάλουμε και τις πατατούλες και τελειώνουμε. Η ώρα της πατάτας. Η ώρα. Τώρα βάζουμε τις πατάτες. Λοιπόν, το σπίτι και κουντεύει. Μυρίζει ο τόπος. Έτσι ακριβώς. Το κουνάμε λίγο έτσι, το ανακατεύουμε για να μην βάλουμε κουτάλα. Και
το αφήνουμε να σιγοβράσει. Τώρα που τελειώνει το φαΐ, δεν βάζουμε κουτάλα για να μην λιώσει το κρεμμύρι και η πατάτα. Η κυρία Μαρία ετοίμασε το φαγητό, κουλελάκι στη φάδο, ένα νόστιμο πραγματικά παλιό φαγητό και μύρισε όλο το σπίτι. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλές βαγγελικές να έχετε και χρόνια πολλά. Σε διαμαντένια πετράω.